Ο Δρομέας Θράκης θα πραγματοποιήσει πεζοπορία στην Καλυθέα του Εύρου την Κυριακή 7 Μαΐου και καλεί όλο τον κόσμο να επιλέξει τη μοναδική αυτή εμπειρία, καθώς όπως τονίζει και στην ανακοίνωσή του, οι πεζοπόροι θα έρθουν σε επαφή με τοπία που πλέον δεν συναντά κανείς στα αστικά κέντρα. Μιας και το τοπίο σε όλη την ευρύτερη περιοχή είναι μοναδικό όλες τις εποχές του χρόνου και ιδίως αυτή την περίοδο που αρχίζει η φύση να ξυπνά μέσα σε ένα πανέμορφο δάσος από οξιές, δρύς και βελανιδιές. Την Κυριακή 7 Μαΐου συνεχίζουμε τις πεζοπορικές μας διαδρομές. Αυτή τη φορά θα επισκεφτούμε την περιοχή της Καλυθέας. Είναι μια διαδρομή την οποία την είχαμε αναβάλει λόγω καιρού το Μάρτιο και θα την επαναλάβουμε τώρα. Να ξεκινήσουμε τα διαδικαστικά που θα έχουμε το ραντεβού μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, αν συμπληρωθεί ο ρυθμός το απαραίτητο, θα έχουμε και λεωφορείο το οποίο θα ξεκινήσει από την Κομωτινή στις 8.30 ώρα από το Σπαθί. 9 η ώρα έχουμε το ραντεβού μας εδώ στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς και 9.30 το τελικό μας ραντεβού στην πλατεία στο χωριό του Άβαντα. Εκεί θα συγκεντρωθούμε όλοι μαζί και με λεωφορείο και με γιοταχή και θα ξεκινήσουμε την περιοχή της Καλυθέας που είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα βόρεια από την Αλεξανδρούπολη. Θα περάσουμε το χωριό της Εσίμης, θα περάσουμε τη Λεπτοκαριά και θα φτάσουμε στην διασταύρωση με τις Τρεις Βρύσεις λίγο πριν το Δασικό Χωριό. Εκεί θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα και θα ξεκινήσουμε μια διαδρομή γύρω στα 8 χιλιόμετρα κυκλική. Δηλαδή από άλλο μέρος θα ανέβουμε και από άλλο θα κατέβουμε τη διαδρομή και θα καταλήξουμε στο ίδιο σημείο. Η διαδρομή αυτή είναι γύρω στα 200 μέτρα έχει υψομετρική διαφορά, δηλαδή είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες. Θα κινηθούμε μέσα σε ένα δασικό μονοπάτι που είναι αυτή την περίοδο που ανθίζει και η φύση, έχει οξιές, βελανιδιές και δρύς. Θα είναι σκιερό, δηλαδή και ήλιο να έχει, εμείς θα είμαστε καλυμμένοι. Η διαδρομή είναι μήκος 8 χιλιόμετρων με 200 μέτρα υψομετρική διαφορά, βαθμού δυσκολίας από 1 έως 2, κατάλληλη για παιδιά άνω των 12 ετών με την απαραίτητη συνοδεία του γονέα. Ενώ τη στήριξή της ακόμα μια δράση του Δρομέα Θράκης θα παρέχει ελληνική ομάδα διάσωσης του παραρτήματος του νομού Εύρου.